Χαίρετε. Ελάτε να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι και να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω αφορά πολλούς από εμάς ή θα αφορά στο μέλλον ή μας έχει συμβεί στο παρελθόν. Όταν φεύγει ο γονέας και αφήνει συναισθηματικές εκκρεμότητες. Μια φίλη μου γράφει, η δοτικότητα σου με κάνει να ντρέπομαι κάποιες φορές. Γιατί αγαπώ. Θέκλα μου, αν έχεις το χρόνο και αισθάνεσαι ότι θα είναι ψυχοφέλιμο και για άλλους, θέλω να ζητήσω ένα θεωρητικό vlog με θέμα «Όταν φεύγει ο γονέας και αφήνει συναισθηματικές εκκρεμότητες». Πώς το διαχειριζόμαστε, που σε κάθε βήμα ηχούν οι αρνητικές ταμπέλες που σου άφησε κληρονομιά. Με ποιο τρόπο το πετάμε από επάνω μας ή από μέσα μας, είτε πατέρας, είτε η μάνα, είτε ακόμα και πεθερικά. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ για αυτό που είσαι και την προσφορά σου. Δεν είμαι καθόλου υπερβολή να σου πω σε αγαπώ πολλά ρε Θέκλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, την νιώθω και ανταποδίδω. Μπορεί να θα πιούμε καφέ γι' αυτό, της παρηγοριάς. Τέτοιο καφέ που πίνουν στα μνημόσια να έχεις τις κηδείες. Έρχεται μια στιγμή που αυτό είναι το φυσιολογικό, ο γονέας να φεύγει πριν από το παιδί. Το έχουμε πει και άλλες φορές, τα τραγικά τη ζωή είναι να φεύγουν τα παιδιά πριν από τους γονείς. Ο κάθε γονέας που φεύγει όμως δεν σημαίνει κιόλας ότι έχει τακτοποιήσει όλες τις υποθέσεις του πρωτού φύγει. Είτε γιατί φεύγει ξαφνικά και δεν έχει προλάβει ή γιατί μπορεί να ήταν ένας τέτοιος χαρακτήρας, ίσως αδιάγνωστος, που να μην είχε την ενσυναίσθηση, ούτως ώστε να αφήσει μια πνευματική κληρονομιά πίσω του. Έχουμε πει, έχουμε μιλήσει σε ένα βίντεο για το πώς διαχειριζόμαστε τη συνθήκη ενός επικείμενου θανάτου αγαπημένου μας προσώπου, πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στα τελευταία τους και είχαμε πει ότι το να αφήσουν μια ψυχική διαθήκη, μια πνευματική διαθήκη είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή ίσως ένα βίντεο ή ένα κείμενο ή ένα ηχητικό στο οποίο να αφήνουν τελευταία λόγια στους ανθρώπους που ήταν στη ζωή τους και ενδεχομένως να ζητάνε και συγγνώμη ή να αποσύρουν κάποιες κουβέντες, κάποιες ταμπέλες όπως γράφει η φίλη εδώ πέρα, οι οποίες μπορεί να είναι βαριές για αυτούς που θα μείνουν πίσω. Ξέρα μια γυναίκα κάποτε, η οποία ήταν, είναι, ζει ακόμη, πολύ άτυχη θα έλεγα, με την έννοια του ότι η τύχη, το έχω πει πολλές φορές, έχει να κάνει με το ποια οικογένεια είναι αυτή στην οποία θα γεννηθούμε. Τύχη, ατυχία είναι σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς. Είχε γεννηθεί αυτή η γυναίκα σε μια οικογένεια πολύ σκληρή, σε σκληρά χρόνια, μεγάλη γυναίκα. Η μητέρα της ήταν ένας άνθρωπος πολύ σκληρός, αδιάγνωστη μητέρα της. Από όσο μου την έχει περιγράψει, νομίζω πως ίσως να ήταν και ναρκισίστρια, ίσως λέω, σε περίπτωση που δεχόταν να κάνει διάγνωση, ναρκισίστρια έμοιαζε, να έχει δηλαδή ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, ίσως και ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας. Και η μάνα της πάντοτε είχε ένα αρνητικό λόγο να πει για την κόρη της, πάντοτε. Ποτέ δεν της είχε πει ένα μπράβο, πάντοτε την απέρριπτε ως άνθρωπο, ως γυναίκα, της έλεγε ότι είναι άσχημη, ότι είναι κοντή, ότι δεν είναι όμορφη. Δεν της είπε ποτέ μπράβο για τα επιτεύγματα της, παρόλο που αυτή η κοπέλα είχε προσπαθήσει πάρα πολύ σκληρά και κατάφερε να υπερβεί τη δυσκολία της οικογένειας της, δηλαδή κατάφερε να βγει έξω από εκείνο τον κλειό του «ζω στο χωριό», γίνομαι αγρότης, γίνομαι νοικοκυρά, κατάφερε να σπουδάσει, κατάφερε να εξελιχθεί στη δουλειά της. Η μητέρα της όμως πάντοτε είχε κάτι αρνητικό να πει. Δεν έλεγε καν το «αλλά», δεν έλεγε «είσαι καλή αλλά», πήγαινε κατευθείαν στο «αλλά». Δεν είσαι καλή νοικοκυρά, δεν είσαι το ένα, δεν είσαι το άλλο. Η μάνα της αυτής, δυστυχώς, είχε το γονίδιο της μακροβιότητος. Έζησε πολλά χρόνια. Έφτασε γύρω στα 90 πρωτού φύγει. Και η κόρη της όταν έφυγε η μάνα ήταν, νομίζω την είχε κάνει η μάνα στα 30, ήταν ξέρω εγώ 60, 55. Και συζητούσαμε με αυτή τη γυναίκα, επειδή ερχόταν για θεραπεία, συζητούσαμε τις δυσκολίες που είχε στη σχέση της με τον εαυτό της, πόσο δύσκολο ήταν για την ίδια να αγαπήσει τον εαυτό της, επειδή η μητέρα της δεν ήταν αγαπητική.
Και κάνοντας αυτή τη δουλειά είχαμε πάει και πίσω και της είχα ζητήσει να μαζέψει πληροφορίες για το πώς ήταν η γιαγιά της προς τη μητέρα της και surprise, surprise, δηλαδή καμία έκπληξη, το λέω ειρωνικά το έκπληξη, έκπληξη, η γιαγιά της ήταν ακόμη πιο σκληρή προς τη μητέρα της και με τη σειρά της η μητέρα της μεταβίβασε τη βαριά κληρονομιά στην κόρη του να την απορρίπτει. Απέρριπτε και η ίδια τον εαυτό της, την είχε απορρίψει και την ίδια η δικιά της η μάνα και αυτή απέρριπτε την κόρη της. Με την πελάτησα μου τότε κάναμε πάρα πολύ δουλειά στο να μην απορρίπτει η ίδια τα δικά της παιδιά. Δηλαδή να γίνει η ίδια ο βράχος που θα σταματήσει, θα αλλάξει τη ροή του ποταμού, το ρουν του ποταμού. Δηλαδή να μην συνεχίσει το ποτάμι να πηγαίνει έτσι, η μητέρα να κατακεραυνώνει την κόρη, η μητέρα να απορρίπτει την κόρη και μετά η κόρη να απορρίπτει τη δική της κόρη και πάει, να πηγαίνει η ιστορία χωρίς επίλυση. Το καταφέραμε. Είχε έρθει και η κόρη του μάλιστα σε κάποιες συναντήσεις. Σε κάποια φάση αρρώστησε η μητέρα της. Είχε αρρωστήσει από μια πάθηση που τους είπε ο γιατρός ότι είχε μερικούς μήνες ζωής. Ήταν δηλαδή γύρω στα 90 είπα τότε. Και μου είπε η γυναίκα τότε, θέλω να τα βρω με τη μάνα μου. Θέλω να της μιλήσω για το πόσο με έχει στενοχωρήσει ο τρόπος που μου συμπεριφέρεται. Θέλω να της πω, της λέω τι θες από τη μάνα σου, τι θα σε ικανοποιούσε από τη μάνα σου. Μου λέει να μου πει μια συγγνώμη ή να μου πει ότι με αγαπάει. Της είπα ναι, μπορείς να μιλήσεις μαζί της. Προσπάθησε να μιλήσει με τη μάνα της, χωρίς αποτέλεσμα. Η μάνα της έλεγε, μα τι είναι αυτά που λες, μα πότε σου είπα εγώ έτσι, μα δεν κατάλαβες καλά, μα δεν τα θυμάσαι όπως έγιναν τα πράγματα, μα εγώ το έλεγα για καλό σκοπό αυτό που είπα. Δες τώρα, σε κάποια φάση της είπε, δες τώρα με όλες αυτές τις παρατηρήσεις που σου έκανα, πώς τα κατάφερες και πρόκοψες τη ζωή σου. Της λέω, πάρε αυτό το πρόκοψες τη ζωή σου. Πάρ' το αυτό το ψήγμα κομπλιμέντου που σου έχει δώσει, η επικρότηση, πάρ' το ότι πρόκοψες τη ζωή σου. Γιατί μερικές φορές είμαστε τόσο πολύ διψασμένοι από μητέρα ή από πατέρα, από γονεϊκότητα, που ακόμη και αν μας πούν κάτι το ελάχιστα θετικό, μπορούμε να το πάρουμε και να κρατηθούμε από αυτό. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, δεν κατάφερε η κόρη να έχει μαζί με τη μάνα της τη ψυχική σύνδεση προς το τέλος που επιδίωκε και ήθελε. Και έφυγε η μητέρα της. Και τότε ήταν που εντατικοποιήθηκε και η ψυχοθεραπεία της κόρης, γιατί μετά από τη φυγή της μάνας η κόρη άρχισε να νιώθει ενοχές. Ότι η μητέρα μου στα τελευταία της, ήταν η μάνα μου στα τελευταία της και εγώ αντί να της συμπαρασταθώ και εγώ αντί να είμαι δίπλα της, πήγα να της μιλήσω για τα δικά μου και δεν της στάθηκα κλπ. Γιατί όπως έγραψε και η φίλη εδώ πέρα, ότι η κληρονομιά που αφήνουν τέτοιοι γονείς είναι βαριά. Σε κάνουν να αμφιβάλλεις συνεχώς για τον εαυτό σου, να αμφισβητείς την αξία σου ως κόρη, ως παιδί, ως άνθρωπος και να μην μπορείς να βγεις από πάνω. Έτσι, εντατικοποιήθηκε η ψυχοθεραπεία της μετά το θάνατο της μητέρας της, μετά που έφυγε η μητέρα της. Και μέσα από την ψυχοθεραπεία καταφέραμε να διώξουμε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του βάρους. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι πιο εύκολο να συγχωρέσεις κάποιον που έχει ήδη φύγει παρά κάποιον που είναι ακόμη εν ζωή και μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει και να σου ξαναπροκαλέσει τραύμα και να τα όλα από την αρχή. Φίλοι που έστειλες την επιστολή, το ερώτημα, είναι πιο εύκολο να απεκδηθείς τη βαριά κληρονομιά που σου έχουν αφήσει όταν έχουν ήδη φύγει. Γιατί? Επειδή όταν είναι εν ζωή, είναι απίθανο να παραδεχθούν τα λάθη τους, είναι απίθανο να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτεπίγνωση και ενσυναίσθηση στο τέλος της ζωής τους και είναι πολύ πιθανόν, εάν προσπαθήσεις να βελτιώσεις τη συνθήκη όπως προσπάθησε και η κυρία τότε, να δυσκολέψουν τα πράγματα. Δηλαδή να σε κάνει ο ασθενής γονέας σου ή η ασθενής μάνα σου ή η ασθενής πατέρα σου ή η ασθενής πεθερά σου, πεθερός σου, να σε κάνουν να νιώσεις ακόμη πιο άσχημα. Γιατί ενώ άλλος όλη του τη ζωή είναι αδιάγνωστο, στο θάνατο θα διαγνωστεί, στο θάνατο θα σώσει. Όχι. Ούτε τα γεράματα, ούτε οι ασθένειες, ούτε ο επικείμενος θάνατος βελτιώνει κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα αδιάγνωστο χαρακτήρα και λειτουργεί με τρόπο μη αγαπητικό. Οπότε, συγγνώμη,
μην το θεωρείς τραγικό ότι έχουν πεθάνει. Ίσα ίσα, άμα έχουν ήδη φύγει, τότε μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά μέσα σου. Και αν δυσκολεύεσαι να την κάνεις μόνη σου, που είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο και συνηθισμένο να δυσκολεύεσαι να την κάνεις μόνη σου, να κάνεις ψυχοθεραπεία. Ειδικά για αυτό το θέμα. Να πας στο ψυχολόγο και να πεις: ήρθα να δουλέψω τη βαριά κληρονομιά που μου είχε αφήσει η μάνα μου. Μου είχε αφήσει ο πατέρας μου, μου είχε αφήσει ο πεθερός μου, μου είχε αφήσει η πεθερά μου. Έφυγαν από τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι, αλλά εγώ εξακολουθώ να ακούω μέσα στα αυτιά μου το είσαι άχρηστη, το είσαι ανίκανη, το είσαι αχάριστη, το δεν είσαι καλή κόρη, δεν είσαι καλή νύφη, δεν είσαι καλή το ένα, δεν είσαι καλή το άλλο, δεν είσαι καλό το ένα, δεν είσαι καλό το άλλο. Και να το συζητήσεις με τον ψυχολόγο. Μία κουβέντα ενός ψυχολόγου, η οποία λέγεται σε ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, μπορεί να αποβεί σωτήρια. Μία τέτοια κουβέντα που έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους είναι μια φράση η οποία έχει αποτελέσει και τίτλο vlog στο παρελθόν. «Η μάνα σου δεν είναι μητρική». «Η μητέρα σου δεν ήταν μητρική». «Ο πατέρας σου δεν ήταν πατρικός». «Η πεθερά σου δεν ήταν αγαπητική». «Ο πεθερός σου δεν ήταν αγαπητικός». «Η θεία σου δεν ήταν αγαπητική». «Ο θείος σου δεν ήταν αγαπητικός». Η φράση που αποτέλεσε τίτλο vlog ήταν το «Η μητέρα σου δεν είναι μητρική». Ήταν μια φράση που την έχει πει ψυχολόγος σε πελάτη και του έχει σηκώσει τόνους βάρους από το στήθος. Όταν έρθει ο ειδικός και σου διαπιστώσει ότι ο γονιός σου δεν είχε την ικανότητα να αγαπήσει. Δεν σε αγάπησε όχι επειδή εσύ δεν ήσουν αξιαγάπητος ή αξιαγάπητη. Δεν σε αγάπησε επειδή δεν είχε τη δυνατότητα να αγαπήσει ως μητέρα, ως πατέρας, ως οποιαδήποτε άλλη συγγενική σχέση είχε μαζί σου. Γιατί εμείς οι άνθρωποι τίνουμε λανθασμένα να θεωρούμε ότι από τη στιγμή που κάποιος γεννάει ένα παιδί είναι και ικανός για γονιός. Ή από τη στιγμή που παντρεύει το παιδί του είναι ικανός και για να είναι πεθερός και να είναι πεθερά. Όχι. Δεν είναι όλοι οι γονείς μητρικοί. Δεν είναι όλοι οι γονείς γονεϊκοί. Δεν είναι όλες οι μητέρες μητρικές. Δεν είναι όλοι οι πατεράδες πατρικοί. Δυστυχώς, αρκετοί άνθρωποι γίνονται γονείς χωρίς να έχουν την ικανότητα να είναι γονείς. Χωρίς να έχουν την ενσυναίσθηση να μπορούν να είναι γονείς. Χωρίς να έχουν την αγαπητικότητα να μπορούν να είναι γονείς. Χωρίς να έχουν την αίσθηση ευθύνης που έχει ο γονέας απέναντι στο παιδί. Εάν πάσχεις από γονέα, εάν πάσχεις από μητέρα, εάν πάσχεις από πατέρα, εάν στη ζωή σου οι γονείς σου δεν ήταν γονεϊκοί, δεν σου έδωσαν αυτό που δικαιούται το κάθε παιδί να λάβει από το γονέα του, που είναι η αγάπη, που είναι η εκτίμηση, που είναι η ενδυνάμωση ψυχική, που είναι η αγκαλιά η ανοιχτή, που είναι το μπράβο, που είναι το σε καταλαβαίνω, έλα να μου μιλήσεις. Αν ο γονιός σου δεν ήταν έτσι, δεν φταίσαι εσύ. Αυτός δεν έκανε για γονιός. Και ίσως και να μην φταίει και ο ίδιος στο τέλος της μέρας. Τη σημασία δεν έχει να τα βάλουμε με αυτό που φταίει. Η σημασία έχει να καταλάβουμε πού δεν ευθυνόμαστε εμείς. Γιατί το βάρος το ασήκωτο το ψυχικό είναι για πράγματα που δεν φταίμε. Ας σηκώνουμε στο βάρος μας βάρη που δεν μας αναλογούν, τότε δεν θα τα αντέξουμε. Οπότε, εάν έχουν φύγει από τη ζωή άνθρωποι που μας άφησαν βαριά κληρονομιά, ναι, τότε μπορούμε να τη διαπραγματευτούμε. Καλύτερα να τη διαπραγματευτούμε ψυχοθεραπευτικά. Δηλαδή, να πάμε σε ένα ψυχολόγο να κάνουμε ψυχοθεραπεία για αυτό το θέμα. Και έχω εδώ πέρα, νομίζω το έχω εδώ, έχω αυτό το βιβλίο μου, το έχει κάνει δώρο η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίως, το έχω δείξει πολλές φορές, «Τοξική γονής». Είναι Dr. Susan Forward, λέει, και είναι εκδόσεις Λίχνος. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο αυτό, το οποίο μπορεί να βοηθήσει και παράλληλα με την ψυχοθεραπεία στο να συνειδητοποιήσουμε το τι συνέβαινε μέσα στη σχέση μας με τον γονέα που έχει φύγει, τον συγγενή που έχει φύγει, ο οποίος μας έχει αφήσει βαριά κληρονομιά, και να την αποτινάξουμε από πάνω μας. Το βιβλίο έχει και ασκήσεις μέσα που μπορεί να κάνει κάποιος. Όχι, αυτό το βιβλίο δεν έχει. Ένα άλλο βιβλίο είναι που έχει ασκήσει, αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό, ναι, αυτό. Α, έχει. Ναι. Έχει και ασκήσεις, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο αυτό, πάρα πολύ χρήσιμο. Σας το συστήνω να το διαβάσετε, «Τοξική γονής». Το έχω συστήσει και άλλες φορές. Και αποτινάζουμε το ζυγό από πάνω μας, τους συγχωρούμε μια και καλή, και εφόσον έχουν φύγει, δεν μπορούν να έρθουν πίσω να μας ξαναπληγώσουν.
Δηλαδή αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Όχι ότι θέλουμε να πεθάνουν οι άνθρωποι, αλλά αν ήδη έχουν φύγει, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά που θα κάνουμε τον εαυτό μας για να τους συγχωρέσουμε και για να αποτινάξουμε από πάνω μας το βάρος με το οποίο μας έχουν φορτώσει. Και μετά θα έχουμε τελειώσει με αυτή τη δουλειά. Και πηγαίνοντας πίσω στην αρχική μου πελάτησα που σας έλεγα, την είχα συναντήσει 5 χρόνια μετά, πρέπει να ήταν γύρω στα 65. Είχε ένα τόσο ελαφρύ βήμα. Ένα τόσο ελαφρύ βήμα. Ενώ προηγουμένως έμπαινε μέσα στο γραφείο και νιώθε το βάρος σε κάθε της πατημασιά, ότι κουβαλούσε βάρος η ψυχή της ασήκωτου. Όταν τελείωσε την ψυχοθεραπεία της και κατάφερε να αποσυνδέσει τον εαυτό της από το βάρος, την ψυχική κληρονομιά, την άσχημη που της είχε αφήσει η μάνα της, μπόρεσε να είναι ελαφριά. Να αγαπήσει τον εαυτό της, να εκτιμήσει τον εαυτό της και να μπορεί να χαίρεται. Αυτό το εύχομαι σε όλους μας. Είτε οι γονείς μας βρίσκονται εν ζωή, είτε όχι. Και εδώ να υπενθυμίσω ότι πολλές φορές λέμε ότι αν οι γονείς μας έχουν τοξική σύνδεση μαζί μας, είναι πολύ καλή ιδέα να κρατάμε απόσταση, να οριοθετούμε, να μην βρισκόμαστε πολύ συχνά. Σε κάποιες περιπτώσεις να πηγαίνουμε και no contact, όταν γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή θα μας ρίξουν ψυχικά, θα μας πουν κι άλλα, θα μας προκαλέσουν διάφορα, καλύτερα το αποφεύγουμε. Στην περίπτωση που πεθαίνει ένας γονέας ενώ τον έχουμε σε απόσταση, ενώ είναι no contact, δηλαδή όταν έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα έχω σχέση μαζί σου, δεν θα σε βλέπω, δεν θα συναντιόμαστε γιατί κάθε φορά μου λες αρνητικά πράγματα για μένα και μου ρίχνεις τη διάθεση και δεν είμαι καλά ψυχικά και έτσι κρατώ απόσταση, σε εκείνη την περίπτωση το πένθος μπορεί να είναι πιο βαρύ, γιατί μπορεί να υπάρχουν και ενοχές για το γιατί να έχω πάει no contact, γιατί να είμαι χωρίς επαφή με τον γονιό μου και ο γονιός μου πέθανε και εγώ να νιώθω άσχημα. Σε εκείνη την περίοδο οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Δηλαδή χρειαζόμαστε ψυχολογική στήριξη για να ξεπεράσουμε και τις ενοχές, οι οποίες οι ενοχές είναι κάπως φυσικό να έρθουν, γιατί η κοινωνία έχει το στερεότυπο ότι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ανεξαρτήτως του πως αν είναι πατρική ή αν είναι μητρική, μπορεί και οι γύρω μας να μας κάνουν να νιώσουμε άσχημα. Αχ, και δεν μιλούσες με τη μάνα σου, και τώρα η μάνα σου έφυγε. Δεν μιλούσες με τον πατέρα σου, τώρα ο πατέρας σου έφυγε. Σε εκείνη την περίοδο που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδος, παίρνουμε ψυχοθεραπευτική στήριξη, ψυχολογική στήριξη, γιατί δικαιούμαστε να ζήσουμε καλά. Και αν πρέπει να κρατήσουμε απόσταση από γονείς, ούτως ώστε να είμαστε καλά, δυστυχώς πρέπει να το κάνουμε. Την αγάπη μου σε όλους εύχομαι και να έχουμε αυτό το ανάλαφρο πάτημα που είχε η κυρία αυτή την τελευταία φορά που την έχω δει. Την αγάπη μου σε όλους σας.